Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε εδώ στο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Κατόπιν επαφής του Υφυπουργού Γιάννη Ιωαννίδη με τον Υπουργό Παιδείας κ. Βαγιντόπουλο, ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι μόνο η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΙΕ Θεσσαλονίκης θα μεταφερθεί στο ΙΕ Ρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν ως έχουν. Η είδηση αυτή πρόκειται να ανακουφίσει εκατοντάδες οικογένειες που το τελευταίο διάστημα είδαν τον προγραμματισμό τους να ανατρέπεται λόγω του σχεδίου Αθηνά. Συνταγματικές και νόμιμες έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας όλες τις κρατικές πράξεις με τις οποίες σχεδιάστηκε και δημοπρατήθηκε η επέκταση του κρατικού αερολιμένου Θεσσαλονίκης Μακεδονία, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερο αεροδιάδρομο. Το νότο δικαστήριο με τρεις αποφάσεις του απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν υποβάλει ο Δήμος Θερμαϊκού και διάφοροι σύλλογοι της περιοχής. Τα μεροκάματα στα φορτηγά ψυγεία ήταν η αιτία της δολοφονίας ενός 36χρονου, το πτώμα του οποίου είχε εντοπιστεί στα μέσα του περασμένου Μαρτίου, σε χαράδρα στην περιοχή του νομού Ιωαννίνων. Τελικά η υπόθεση ξεχνιάστηκε από άνδρες της ασφάλειας της Θεσσαλονίκης και ως δράστης φέρεται ένας 48χρονος αδελφός του, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και το περίστροφο με το οποίο εκτιμάται ότι έγινε το έγκλημα. Σε ανταλλακτικά μετέτρεπαν αγροτικά φορτηγά και τα μέλη κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς μέτρων ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί 5 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα φέρεται να δρούσε από τα τέλη του 2010, κλέβοντας κυρίως αγροτικά φορτηγά με καρότσα από διάφορες περιοχές της πόλης. Ληστές χτύπησαν τα ξημερώματα της Κυριακής προς Δευτέρα το λύκειο της Νέας Μηχανιώνας, κλέβοντας το μεγαλύτερο μέρος του τεχνολογικού εξοπλισμού που διέθετε και προκαλώντας ζημιά που ξεπερνάει τις 5.000 ευρώ. Αποζημίωση έναν των 5 εκατομμυρίων ευρώ καλείται να καταβάλει σε ράμμο ίδιο Αγίου Όρους ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως αποζημίωση παλαιοτρίωσης για οικόπεδο μόλις μισού στρέμματος. Η υπόθεση, η οποία χρονολογείται από το 1926, θυμίζει παραλλαγή του βατοπεδίου, περνώντας άλλη μια οικονομική θηλιά στο Δήμο Θεσσαλονίκης την ώρα που παραμένει ανοιχτή ακόμα η μαύρη τρύπα από το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης. Έκρηξη από καζάκι, χωρίς όμως ιδιαίτερες υλικές ζημιές, έγινε στις 5 το πρωί στην είσοδο Ινυπογείου, στην οδό Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο χώρος είχε νοικιαστεί παλιότερα σε φοιτητές κυπριακού συλλόγου. Για αύριο Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου προβλέπεται βροχή με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου και μέτρηση ανέμου σε 5 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες ο καιρός θα προσέξει το ίδιο σκηνικό. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!